Σήμερα θα ακούσουμε ιστορίες ανθρώπων. Ιστορίες ανθρώπων που η καταγωγή και το φύλο τους όρισαν και ορίζουν τη ζωή τους. Γυναίκες Ρωμά, γυναίκες τσιγκάνες που μεγάλωσαν στα στενά όρια ενός καταβλισμού. Παντρεύτηκαν όταν ήταν ακόμη ανήλικα παιδιά. Γέννησαν τα δικά τους παιδιά, είδαν τη ζωή τους να καθορίζεται σχεδόν νομοτελειακά από άγραφους νόμους, παραδόσεις, αξίες και νοοτροπίες που σήμερα νιώθουν ότι δεν τους ταιριάζουν πια. Επισκέφτηκα τον καταβλισμό των τσιγκάνων στη Νέα Λικαρνασσό. Μίλησα με γυναίκες του οικισμού για να καταλάβω πώς οι ίδιες αντιλαμβάνονται τη θέση τους και να τις ακούσω να μου λένε πως πλέον είναι εδώ για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Όσα στερήθηκαν γιατί είναι τσιγκάνες, γιατί είναι γυναίκες. Θέλαμε να ακουστεί η φωνή μας προς τα έξω και να φωνάξουμε ότι δεν είμαστε τσιγκάνες, είμαστε γυναίκες. Θέλοντας να αποκτήσουμε πρόσβαση σε όλα μας τα δικαιώματα. Είναι δικαιώματα που μας τα στερήσανε λόγω της ρετσινιάς που μας κολλάνε. Οπότε είπαμε να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Το 2021, οι γυναίκες του οικισμού ίδρυσαν το Σύλλογο Γυναικών Η Μητέρα. Για να ακουστεί η φωνή τους, όπως μου είπε και η Αφροδίτη. Για να στηρίξουν η μία την άλλη. Να αλλάξουν τη θέση τους τόσο μέσα στη μικρή κοινωνία των Ρωμά, όσο και έξω από τον καταβλισμό, στη μεγάλη κοινωνία. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι ναι, μεν είμαστε Ρωμά, αλλά είμαστε άνθρωποι. Στον ίδιο κόσμο ζούμε όλοι. Σε αυτόν τον αποκλεισμό έζησαν οι παππούδες μας, οι γονείς μας, ζήσαμε εμείς. Είναι υποχρέωσή μας να μην ζήσουν τα παιδιά μας σε αυτό. Η Αφροδίτη έχει κάνει πολλά βήματα. Ήταν το πρώτο κορίτσι του καταβλισμού που πήγε γυμνάσιο. Δεν κατάφερε να ξεφύγει από την κουλτούρα των Ρωμά, που θέλει τα κορίτσια να παντρεύονται πολύ μικρές, ανήλικες ακόμα. Έκανε τα παιδιά της, στην πορεία της ζωής της χώρισε με τον σύζυγό της και κάπου εκεί αποφάσισε να διεκδικήσει μια θέση για δουλειά. Πήγα λοιπόν, ζήτησα δουλειά σε ένα catering, μου τη δώσανε, χωρίς βέβαια να τους πω ότι γεια σας, ξέρετε, είμαι η Αφροδίτη και είμαι τσιγκάνα και θέλω δουλειά. Ξεκίνησα να δουλεύω και δεν ήξερε κανείς πως είμαι τσιγκάνα. Κουβέντα στη κουβέντα ήρθε αυτό ότι παιδιά, εγώ είμαι τσιγκάνα και μένω στο καταβλισμό. Έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Μετά από πόσο καιρό? Μετά από κανένα μήνα, 1,5 περίπου. Είχα προλάβει λοιπόν να σε γνωρίσουν έτσι, κανονικά σαν άνθρωπο. Αυτό. Με γνώριζαν σαν άνθρωπο, όχι σαν τσιγκάνα εκείνη τη στιγμή. Και μου λένε, έμειναν με το στόμα ανοιχτό, μα αλήθεια, είσαι τσιγκάνα? Ναι, και μένω στο καταβλισμό. Μένεις εκεί? Πώς είναι ο καταβλισμός? Μες στη βρωμιά, μες στους κλέφτες, μες χίλια δύο. Είναι η εικόνα, νομίζω, που έχει αποτυπώσει ο καθένας από το τι ακούει από τον έναν, τι ακούει από τον άλλον. Λοιπόν, τους έδωσα την ευκαιρία να με γνωρίσουν σαν Αφροδίτη και όχι σαν τσιγκάνα. Και να μου λένε ότι, μα δεν έχεις καμία διαφορά με εμάς. Μα είσαι πολύ μορφωμένο παιδί, μα μιλάς πολύ όμορφα. Μα θέλω πολύ να σε κάνω παρέα. Μα θέλω πολύ να έρθω στο καταβλισμό να δω πώς ζείτε. Η Αφροδίτη ονειρεύεται για τα παιδιά της να τελειώσουν το σχολείο, να σπουδάσουν και να χτίσουν μια ζωή με προοπτική. Και τα αγόρια της και το κορίτσι της. Για αυτήν δεν έχει καμία διαφορά. Ποια είναι η μεγαλύτερη σου επιθυμία? Η μεγαλύτερη μου επιθυμία είναι να ενταχθούμε στον κόσμο που όλοι ζούμε, στο μικρό κόσμο που όλοι ζούμε και να σταματήσουμε να είμαστε οι τσιγκάνοι και να είμαστε η Αφροδίτη, η Μαρία, ο Βαγγέλης, ο οποιοσδήποτε. Τα παιδιά μας να συνεχίσουν τα όνειρα τα δικά μας, να τελειώσουν το σχολείο τους, να σπουδάσουν, να πιάσουν μια δουλειά. Καμιά φορά λέμε ένταξη, 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 αλλά τι σημαίνει ένταξη? Ένταξη σημαίνει να φύγουμε από το καταβλισμό και να πάμε σε ένα σπίτι στην Αλικαρνασσό? Όχι. Πιστεύω πως ένταξη δεν είναι ο τόπος που ζεις, αλλά ο τρόπος που ζεις. Στην Αφροδίτη και τις άλλες γυναίκες του καταβλισμού με οδήγησε η ευτυχή συγκυρία να γνωρίσω την Ευαγγελία Γούλα. Η Ευαγγελία είναι οικαστικός και με τον ντοκιμαντέρ της «Άι Τσάι Ρομνί», το κορίτσι γυναίκα, μπήκα στην ουσία της ζωής των Ρωμά. Παρακολουθώντας και ακούγοντας άνδρες και γυναίκες να μιλούν για το έθιμο του γάμου, για τα μικρά ανήλικα κορίτσια που στην ηλικία ακόμη και των 12 παντρεύονται και γίνονται μάνες. Μόλις ήπνε ο πατέρας μου, ήπνε λίγο, μπήκε στο κέφι, τη βλέπει αυτή να χορεύει.
Μόλις τελειώσει το τραγούδι, αν γινώνει τώρα αυτός λίγο ψηλοφτιαγμένος, παιδιά λέει αυτή θα την πάρω νύφη στο γιο μου. Οι παραδόσεις του γάμου αποτυπώνουν και τη θέση των γυναικών στην κοινωνία των Ρωμά. Πλέον η γυναίκα βγαίνει από τον καταβλισμό. Δεν είναι όπως ήταν πριν από 20 και 30 χρόνια που περιμένανε το μεροκάματο από το σύζυγό τους, κυρές και αρχόντισες. Mm-hmm. Πλέον διεκδικούν και βγαίνουν από τον καταβλισμό προκειμένου να αλλάξουν τη ζωή τους, να... δεν ξέρω πώς να το πω. Αναζητούν το διαφορετικό, αναζητούν το να γνωρίσουν και να δουν καινούργια πράγματα. Τι βλέπεις από τις γυναίκες που έχεις έτσι σε επαφή και από ό,τι βλέπω έχετε μία πολύ ανθρώπινη σχέση, διαχρονική. Οι μεγαλύτερες επιθυμίες τους ποιες είναι? Να δουλέψουνε. Mm. Αυτό που ακούω πολύ συχνά και που μου ζητάνε, έχεις καμιά δουλειά να μας βρεις, έχεις ακούσει κάτι? Αν ακούσεις κάτι, ενημέρωσέ με. Μέχρι και βιογραφικό μου έχουν ζητήσει να τους φτιάξω. Έχω ζήσει όλες τις πτυχές του καταβλισμού, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με προβλημάτισαν πάρα πολλά θέματα, γύρω από την εργασία, γύρω από το γάμο, την εκπαίδευση και άλλα πράγματα. Αλλά κατάλαβα το ότι η πολιτεία απουσιάζει. Πού θεωρείς ότι θα έπρεπε η πολιτεία να είναι παρούσα και με ποιους τρόπους? Κοινωνικές υπηρεσίες με περισσότερες αρμοδιότητες, περισσότερο προσωπικό. Είναι πολύ σημαντικό να κάνει κανείς και το ερώτημα γιατί μας ενοχλούν οι Ρωμά. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι πληροφορίες που έχουμε για τους Ρωμά και έχουμε βγάλει, ας πούμε, τα συμπεράσματά μας. Είναι αυτά που ακούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι αυτά που ακούμε από τους γνωστούς μας και τους φίλους μας και γενικότερα τι βλέπουμε στα social media. Τι είναι αυτό το οποίο μας ενοχλεί? Η Μαρία μας υποδέχτηκε στο σπίτι της. Ένα σπίτι που δεν διαφέρει σε πολλά από το δικό μου το δικό σας, με τη βασική διαφορά ότι δεν έχει ρεύμα. Όλη η δραστηριότητα της οικογένειας συμπιέζεται σε ένα τρίωρο το απόγευμα που βάζουν σε λειτουργία τη γεννήτρια που έχουν από κοινού με τα πεθερικά της. Εγώ έχω κάποια όνειρα για τα παιδιά μου. Να σπουδάσουν, να βρουν μια δουλειά, να προχωρήσουν τη ζωή τους παραπέρα. Να μην μείνουν κι αυτοί πίσω όπως έχουμε μείνει εμείς πίσω και να μην ζουν εδώ μέσα στο καταβλισμό. Να ζουν κάπου έξω, να έχουν τη δική τους τη ζωή. Έχουμε πολλά όνειρα και εμείς σαν γυναίκες και τα παιδιά μας, αλλά για κάποιο λόγο σταματάνε. Δεν ξέρω. Για κάποιο λόγο σταματάνε. Εσύ τι όνειρα έχεις για σένα? Για μένα. Θέλω κάποια στιγμή να βρω μια δουλειά. Να είναι σταθερή η δουλειά μου, γιατί αγαπάω ό,τι δουλειά και να είναι. Η μεγαλύτερη επιθυμία της Μαρίας ήταν να ξέρει γράμματα. Δεν πήγε σχολείο και σήμερα δεν ξέρει ούτε το όνομά της να γράφει, αλλά ούτε και τους αριθμούς να αναγνωρίζει. Θα ήθελα να έχω πάει σχολείο και να έχω μάθει γράμματα που να μην είναι τόσο πολύ για μένα. Αυτή τη στιγμή για μένα που είμαι γράμματη, σαν να είμαι τυφλή. Δεν ξέρω τίποτα, δεν μπορώ να πιάσω μια δουλειά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στη ζωή μας. Δεν θέλω να κάτσουν τα παιδιά μου ούτε μια μέρα από τα μαθήματά τους. Πάνε σχολείο τα παιδιά? Πάνε σχολείο, τα δύο παιδάκια πάνε. Τώρα λόγω με το κορονοϊό και αυτά έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω τα παιδιά και όλα τα παιδάκια. Τηλεμαθήματα δεν κάνανε τα δικά σας? Όχι, δεν κάνανε γιατί δεν είχαμε ρεύμα. Αν όμως είχαν ρεύμα, θα μπορούσαν να το κάνανε αυτό. Η Μαρία χαρακτηρίζει τον εαυτό της επαναστάτρια. Ήταν από τις πρώτες γυναίκες που ξεκίνησε να εργάζεται έξω από τον καταβλισμό, στην καθαριότητα του Δήμου αρχικά και σε συσκευαστήρες σταφυλιών στη συνέχεια. Αντιμετώπισες κοινωνικό ρατσισμό? Ναι, πάρα πολύ. Από γυναίκες σου στην Αλικάρνα σου, πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές μου έλεγαν πολλές κουβέντες ότι δεν πρέπει να δουλεύετε εσείς οι τσιγκάνοι και δεν δουλεύετε καλά και θα πάρω τηλέφωνο πάνω στη μάντρα να κάνω παρατήρηση. Εγώ όμως δεν είχα κανένα πρόβλημα.
Δεν είχα δώσει κανένα δικαίωμα σε κανέναν. Έκανα τη δουλειά μου σωστά και καθαρά. Και δούλεψα 22 μήνες. Δεν είχα καθόλου θέμα. Για την ίδια είναι επιτακτική ανάγκη να βρει μια δουλειά. Τόσο για να βοηθά στα οικονομικά της οικογένειας, αλλά κυρίως για να νιώθει η ίδια καλά με τον εαυτό της. Μεγαλύτερη επιθυμία της να ζήσει σε ένα σπίτι με ρεύμα και όλες τις βασικές ευκολίες που για εμάς είναι αυτονόητες. Για να μπορεί να μεγαλώνει τα παιδιά της με ηρεμία, να τους προσφέρει όσα χρειάζονται για να καταφέρουν να αλλάξουν τη ζωή τους και να ζήσουν τη ζωή που οι γονείς τους δεν κατάφεραν. Έχουμε πολλά όνειρα και εμείς σαν γυναίκες και τα παιδιά μας, αλλά για κάποιο λόγο σταματάνε. Εντάξει, δεν είναι ο τόπος που ζεις, αλλά ο τρόπος που ζεις.